Η Ομοσπονδία Κρυοπολών διατύπωσε τα παράπονά της για την προώθηση της αγοράς κρέατος από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό μας μίλησε ο πρόεδρος των Κρεοπολών Νομού Καβάλας, κύριος Κώστας Κεχαγιάς. Μια μικρή πτώση υπάρχει, θα έλεγα. Δεν αντιμετωπίζεται όμως με την ανάλογη προσοχή από τον κόσμο, γιατί θέλουν να βάλουν μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού και το κρέας. Πράγμα που σημαίνει για μας. Είναι ένας μεγάλος πόλεμος από την ίδια την κυβέρνηση, ένας αθέμητος ανταγωνισμός και δεν μπορεί να αγοράζει το κρέας του κρεοπολίου η κάθε νοικοκυρά που ξέρει τι είναι ελεγμένο, πιστοποιημένο, με μια αγνώστου προελεύσεως που πουλάνε τα κρέατα στα σούπερ μάρκετ. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε πάρα πολύ τον κόσμο και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προσωπικά, και θέλουμε να τους πούμε, λέει, να έχουν την προσοχή τους πάρα πολύ στραμμένη, ιδίως αυτές τις ημέρες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τι θα αγοράσουν και πώς θα το αγοράσουν από τα σούπερ μάρκετ. Μεγάλη προσοχή. Εμείς μπορούμε να τους πούμε τα πάντα, να τους ενημερώσουμε για τα πάντα. Τα μάρκετ δυστυχώς δεν τα κάνουν αυτά. Θέλω να πω τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυλακτικός στις αγορές του από τα μάρκετ.